Υπάρχει εναλλακτική πρόταση και θα κοστίσει μάλιστα φτηνότερα στο ελληνικό δημόσιο, λέει για το θέμα της χάραξης της νέας σιδηροδρομικής Εγνατίας ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο της Δράμας, Στέργιος Ηλιόπουλος. Εγώ ξεκίνησα θέτοντας το ζήτημα των αντανακλαστικών που έχουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο και γενικά ως πολιτικός θεσμός στο Δήμο Δράμας, γιατί όπως γνωρίζετε πέρσι στις 29 Ιουνίου είχα βάλει το συγκεκριμένο ζήτημα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα τότε είχα ζητήσει από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να καλέσει τον κύριο Κατσιμίγα ώστε να μας ενημερώσει για την εναλλακτική του πρόταση. Ταυτόχρονα να γίνει μια συζήτηση με μοναδικό θέμα, το θέμα της σιδηροδρομικής Εγνατίας και να πάρουμε μια απόφαση. Ήρθαν έτσι οι συνθήκες που μετά από ένα χρόνο και μετά από τις πιέσεις των γεγονότων αποφάσισε η Δημοτική Αρχή να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από παρέμβαση και άλλων παρατάξεων. Από την άλλη, αυτό που αναδείχθηκε χθες είναι ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση η οποία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Είναι μια επιστημονική πρόταση που θα βγει φθηνότερα στο ελληνικό δημόσιο. Είναι μια επιστημονική πρόταση η οποία συμπεριλαμβάνει δύο πολύ μεγάλες πόλεις μέσα στα σχέδια της σιδηροδρομικής Εγνατίας και είναι μια πρόταση δίκαιη. Είναι μια πρόταση δίκαιη η οποία δεν αφήνει έξω δύο πόλεις, δύο ζωντανές πόλεις οι οποίες προσφέρουν και πάρα πολλά στην οικονομία του τόπου. Από την πλευρά της συζήτησης θεωρώ πέρα των μικρών αντεκλήσεων ότι στην ουσία βγάλαμε ένα κοινό αποτέλεσμα στο να καλέσουμε εδώ τον Υπουργό. Βέβαια θεωρώ ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι γιατί ήδη ο Υπουργός μέσω των μελετών και μέσω της στόχευσης την οποία έχει και των ανακοινώσεων που έχει κάνει έχει βάλει πλώρη προς το να βγει η Δράμα έξω από αυτά τα πλαίσια και να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι και άλλους φορείς της Δράμας. Θα τον καλέσουμε εδώ, ταυτόχρονα βάζοντας ως αντιπρόταση την αντιπρόταση την οποία έχει καταθέσει ο κύριος Κατσιμίγας. Δυστυχώς ακούστηκαν από κάποιες πλευρές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες περιπτώσεις για μπλαν B, για ένα σχέδιο Β, σε περίπτωση που δεν δεχτεί ο Υπουργός, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι μία πιστογδρόμηση. Όταν πας να πολεμήσεις ζητώντας αυτό που είναι το δίκαιο, αυτό που είναι το σωστό. Μάλιστα έθεσα μία πρόταση στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ως έσχατο όπλο στον αγώνα αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε ως πόλη, ως νομός είναι η κατάθεση των παραιτήσεων όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στα χέρια της κυβέρνησης. Θεωρώντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αν κάτι πρέπει να το πολεμήσουμε, πρέπει να το πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θεωρώ ότι ήταν θετική η ανταπόκριση από ορισμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ήταν αρνητική από την αρχή. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, αλλά λέω πάλι ότι είναι το έσχατο όπλο με το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα. Μάλιστα ζήτησα να είναι άμεση η ανταπόκριση του Δημάρχου στο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή να καλέσει τον Υπουργό αν είναι και μέσα στο μήνα, γιατί δεν μπορούμε να κολυσιεργούμε. Αν αποφασίσει και δεν δεχτεί την πρόταση, δεν μπορούμε να πάμε για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, τα Δημοτικά Συμβούλια όλου του νομού πρέπει να πάρουν μια απόφαση και να καταλάβουν επιτέλους ότι η Δράμα είναι μια πόλη, ένας νομός ο οποίος έχει δώσει πολλά τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα χρόνια της κρίσης και δεν πάει παραπίσω.